μας έδωσε και μια μεγαλοπρεπή και επιβλητική εικόνα της Δευτέρας του Παρουσίας, όταν θα έρθει και πάλι στη γη, κρίνει ζώντας και νεκρούς, αυτή που ακούσαμε σήμερα. Μας βεβαίωσε λοιπόν ο Κύριος ότι θα έρθει και πάλι ένδοξος και λαμπρός και θα συγνοδεύεται από όλους τους Αγίους Αγγέλους και θα καθίσει σε θρόνο βασιλικό για να κρίνει τους ανθρώπους. Τότε θα συγκεντρωθούν ενώπιόν του όλα ανεξαιρέτως τα έθνη και οι λαοί των ανθρώπων από τους πρωτοπλάστους μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Και όλους αυτούς τους αναρρύθμιτους ανθρώπους θα τους ξεχωρίσει τον έναν από τον άλλο, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, και τους μεν δικαίους και ευσεβείς, οι οποίοι είναι ήμεροι όπως τα πρόβατα, θα τους βάλει να σταθούν στα δεξιά του, ενώ τους αμαρτωλούς, οι οποίοι μοιάζουν με τα ανυπότακτα και άγρια ερήφια, θα τους βάλει στα αριστερά του. Αφού γίνει ο χωρισμός αυτός, θα στραφεί ο ουράνιος βασιλιάς εκείνους που θα είναι στα δεξιά του και θα τους πει: «Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, ελάτε να πάρετε ως αιώνια κληρονομιά τη βασιλεία των ουρανών που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Σας ανήκει η κληρονομία αυτή, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν περαστικός ξένος και δεν είχα που να μείνω και εσείς με περιμαζέψατε και με φιλοξενήσατε. Δεν είχα ενδύματα και με ντύσατε. Είχα ασθενήσει και με επισκεφθήκατε. Βρισκόμουν μέσα στη φυλακή και εσείς ήρθατε να με δείτε και να με παρηγορήσετε. Τότε οι δίκαιοι θα αποκριθούν και θα του πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σου δώσαμε φαγητό, ή πότε σε είδαμε διψασμένο και σου δώσαμε νερό να πεις, πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε, πότε σε είδαμε άρρωστο και φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφτούμε. Στις απορίες αυτές των δικαίων θα αποκριθεί ο βασιλιάς και θα τους πει: Σας βεβαιώνω εγώ και σας λέγω ότι κάθε καλό που κάνετε σε κάποιον από τους πτωχούς αδελφούς που θεωρούνται ανάσημοι και περιφρονημένοι, το κάνατε σε μένα. Τότε θα στραφεί και προς εκείνους που θα είναι στα αριστερά του και θα τους πει: Σεις που τα έργα σας είναι αμαρτωλά και για τα οποία γίνετε καταραμένοι, πηγαίνετε μακριά από εμένα, στο πύρτο αιώνιο που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και για τους πονηρούς αγγέλους που τον ακολούθησαν. Εκεί στην αιώνια κόλαση σας αρμόζει να είστε, διότι πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε νερό να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε, ήμουν άρρωστος και κλεισμένος μέσα στη φυλακή, αλλά εσείς δεν με επισκεφτήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα του πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς, να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή να βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε. Αυτά θα πούν ως δικαιολογία οι αμαρτωλοί. Αλλά ο Κύριος θα τους απαντήσει: Αληθινά σας λέγω πως οτιδήποτε μπορούσατε να κάνετε σε έναν από αυτούς που οι άνθρωποι του κόσμου θεωρούσαν μικρούς και περιφρονημένους και δεν το κάνετε, είναι το ίδιο σαν να μην το κάνετε σε μένα. Με τα λόγια αυτά του Κυρίου θα τελειώσει η παγκόσμια εκείνη δίκη και οι μεν αμετανόητοι αμαρτωλοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση, ενώ οι δίκαιοι θα μπουν στην αιώνια ζωή. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε πολύ είναι αυτό, ότι οι δίκαιοι και ευσεβείς θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών για τα έργα της αγάπης και της φιλανθρωπίας που έκαναν στη παρούσα ζωή, ενώ οι αμαρτωλοί θα καταδικαστούν αιωνίως γιατί παρέλειψαν να εκδηλώσουν με έργα την αγάπη στους φτωχούς και δυστυχισμένους. Ο Κύριος μας βεβαίωσε ότι κάθε καλό που κάνουμε στους άλλους ανθρώπους ή που παραλείπουμε να το κάνουμε, είναι σαν να το κάνουμε ή να μην τον κάνουμε σε αυτόν τον ίδιο. Ας μην παραλείπουμε λοιπόν να βοηθούμε τους φτωχούς και ασθενείς, τους εγκαταλελειμμένους. Όλοι αυτοί είναι αδελφοί του Χριστού μας, ο οποίος
η συμπεριφορά μας προς αυτούς τη θεωρεί ως συμπεριφορά μας σε αυτόν τον ίδιο. Και τι χαρά και ευτυχία για μας, όταν για τα έργα της αγάπης προς τους αδελφούς μας και αδελφούς του Χριστού που έχουν ανάγκη, αξιοκτούμε να ακούσουμε κατά την ημέρα εκείνη της παγκοσμίου κρίσεως από το στόμα του Κριτού τους μακάριους λόγους. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την τιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα.